Αγία Σοφία είναι εκκλησία, η εκ νέου μετατροπή. Ένα tweet διαβάζω, που μας φέρει συγκίνηση τέτοια, άφατη, απερίγραπτη, σε όλους τους Έλληνες, το σύμβολο, το μέγα Ορθοδοξίας και όχι μόνο. Αυτά που ακούσατε, τα έγραψε Τούρκος καθηγητής, Μεχμέτ Εφέ Τσασμάν, που πλέον είναι φυγά στον Καναδά. Προσέξτε επακριβώς τι γράφει. Η Αγία Σοφία είναι εκκλησία. Η εκ νέου μετατροπή αυτής της παλαιότερης Ιεράς Βασιλικής, Παύλα, καθεδρικός ναός το όνομα του Ισλάμ από ένα άδικο Ισλαμικό καθεστώς, πρέπει να επικριθεί από καλούς, αφοσιωμένους και έντιμους μουσουλμάνους. Retweet, αν είστε ένας από αυτούς. Μετά έγραψε τα εξής, αφού είδε ότι δεν ανταποκρίνονται. Υπάρχουν μόνο 18 retweets. Λέει περισσότερα για τις αντιλήψεις των μουσουλμάνων οπαδών μου έναντι άλλων θρησκειών από ό,τι θα μπορούσαν να φανταστούν. Και δείχνει ότι η θρησκεία της ειρήνης μεταξύ πολλών μουσουλμάνων είναι απλώς ένα καλό σλόγγαν με ασήμαντο πρακτικό νόημα. Τους προκαλεί λοιπόν εντεσπράξεση για τα όσα διατυμπανίζει το Ισλάμ. Ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο επιστήμων υπέραν εξιθρησκείας, κύριος Μεχμέτ Εφέ Τσασμάν, ο καθηγητής του σεβασμού όλων των δογμάτων, τα τονίζει αιχμηρά και τον επενούμε που δεν σκέφτεται το προσωπικό του κόστος για αυτά που δηλώνει. Είμαι σίγουρη πως αυτό θα σύρει μεγάλο προσωπικό κόστος. Ας σκεφτούμε τώρα αντιδράσεις πολιτικών ή διανοουμένων μας Ελλήνων. Κύριοι, σας ήρθε κάποιος υπόψη? Αποσιάζουν, θα μου πείτε, η εθνική συνείδηση μεγαλείας η θρησκευτικής κατάνοιξης στην ψυχή τους, η πλήστη των πολιτικών και διανοουμένων, ίσως ο λιγότερο, από το άκουσμα και μόνο Αγία Σοφιά. Η συγκίνηση, η εθνική συνείδηση εκουσιάζουν. Ευχαριστούμε που αγαλίασε στην ψυχή μας, κύριε καθηγητά. Άξιος να υπηρετεί στο διεθνές πλέον λειτουργήμά σου. Διαβάζω για τον καθηγητή όσα βιογραφικά του στοιχεία παραθέτει στο Twitter. Διδακτορικό στην πολιτική, διδασκαλία της πολιτικής, υπερασπιστής και αρθρογράφος της Ανατολίας. Και προσέξτε πολύ εδώ, προσέξτε, με ρίζες στην Κρήτη και Παφλαγωνία. Διαμένει στον Καναδά για όσους δεν το άκουσαν. Αυτός ο καθηγητής Μεχμέτ Εφέ Τσασμάν, από το πάλε διερεύνησα, μιλάει και αναλύει υπέρ της Ελλάδας. Εις ό,τι αφορά τα νησιά μας, το Αιγαίο. Συνθήκες για αυτά, διεθνή δίκαια και άλλα. Ως και διαμελισμό Τουρκίας έχει αναφέρει κάτω από κάποιες συνθήκες. Αλλά δεν είδα πουθενά να προβάλλεται από μίντια μέσα μαζικής ενημέρωσης Ελλάδας, ούτε να παρακολουθείτε στα social media τι γράφει τέλος πάντων. Να παρακολουθείτε. Γιατί το κάνει ανελιπώς ο κύριος καθηγητής να βροντοφωνάζει το δίκαιο της Ελλάδας. Μόνον ο κύριος Μιχαήλ Κωσταράκος, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, στις 8-9 του 20, περασμένο Σεπτέμβριο, είχε σάρθρο του τονίσει όσα έλεγε ο καθηγητής Μεχμέτ Εφέ Τσασμάν προαναφερομένων που ακούσατε. Ευτυχώς βρέθηκε ένας, ίσως να είναι και άλλοι και να μην το έχω δει αυτό. Ευελπιστώ.